Έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Κρητικό, για να αναλύσουμε διεξοδικά τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν. Κύριε Κρητικέ, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλησπέρα, κύριε Μακεδονοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το φιλόξενο στούντιο, το φιλόξενο σταθμό σας. Και να πούμε στους ακροατές, γιατί πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα, ότι με το που ήρθα στο στούντιο, ήρθα σε ένα προστατευμένο στούντιο. Φυσικά όλοι οι εργαζόμενοι φορούσαν μάσκα, θερμομετρήθηκα και με τα αντισηπτικά και με όλα αυτά. Νομίζω ότι και πρέπει να σας δώσουμε συγχαρητήρια σε εσάς και στο στούντιο του Απέλα και φυσικά στο Σούπερ, εννοείται, έτσι, για την άψογη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που ενέχεται. Έτσι, με αίσθημα ευθύνης. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τις αναστολές εργασίας που αφορούν τους εργαζομένους. Να μας πείτε λοιπόν, κύριε Κρητικέ, ποιες κατηγορίες εργαζομένων μπορούν να μπουν σε αναστολή εργασίας και τι πρέπει βεβαίως στη συνέχεια να γνωρίζουν και οι εργοδότες για το θέμα αυτό. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε για να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτά που θα πούμε σήμερα είναι και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε επίπεδο ανακοινώσεων. Περιμένουμε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τις άμεσες επόμενες ημέρες θα είμαστε σίγουροι ότι θα δημοσιευθούν και θα οριστικοποιηθούν αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός φυσικά και οι Υπουργοί, ο καθένας στον τομέα του. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις αναστολές εργασίας και να πάλι θα κάνουμε ένα παραλληλισμό και θα πούμε δύο θέματα. Ότι από ό,τι θα θυμόμαστε έχουμε δύο ημερομηνίες. Έχουμε μια ημερομηνία 3/11 που αφορά τις λεγόμενες παλιότερα κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές και τις πράσινες που ήταν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρες, ναι, ναι, αν θυμόσαστε, έτσι, και τις κίτρινες και πράσινες περιοχές που ήταν η περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, που δεν είχαν υποχρεωτικά κλείσει, αναστείλει τις η λειτουργία των επιχειρήσεων δεν είχε ανασταλεί. Από κρατική εντολή. Μάλιστα. Δεν είχαν ανασταλεί από κρατική εντολή. Αυτή η πρώτη ημερομηνία είναι 3/11 και η δεύτερη ημερομηνία είναι το Σάββατο που μας πέρασε, η 7/11. Έτσι, είναι δύο ημερομηνίες. Πριν από την πρώτη αναστολή των περιοχών των οποίων αναφέραμε των κόκκινων, είχε ανακοινώσει ο Υπουργός ο Σταϊκούρας, ο αρμόδιος υπουργός, 9 άξονες, 9 μέτρα. Αυτά τα 9 μέτρα ήταν, όσο αφορά την αναστολή των εργαζομένων, ήταν το γνωστό, τα 534 ευρώ του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου σε όσους συνεχίστηκε. Με το καθολικό πλέον όλης της χώρας lockdown, ανακοινώθηκαν 21 μέτρα, ναι, και οι αναστολές, η αποζημίωση στην αναστολή εργασίας πλέον έχει ανέλθει στο ποσό των 800 ευρώ για το μήνα που διανύουμε, το μήνα Νοέμβρη. Έχουμε δύο κατηγορίες εργαζομένων. Και γιατί έχουμε δύο κατηγορίες εργαζομένων? Γιατί η πρώτη κατηγορία μπορεί να μπουν σε αναστολή εργασίας με ημερομηνία 3/11 και η δεύτερη με ημερομηνία 7/11, το επόμενο Σάββατο στο οποίο κλείσαν οι επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν θα δοθεί αναλογία κατά ημερολογιακές ημέρες αναστολής εργασίας των 800 ευρώ. Για μένα λοιπόν τώρα θα βάλουμε και άλλα νούμερα, πιθανώς θα μπερδεύσουμε τους τηλεθεατές σας, αλλά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε το θέμα εδώ για να μην μπερδευτούν, έτσι, είναι σίγουρο αυτό. Που ανά ημερολογική ημέρα που θα μπαίνει ο κάθε εργαζόμενος σε αναστολή, ναι, θα αποζημιώνεται 26,66 ευρώ. Μάλιστα. Αν κάνει κάποιος 830 ημέρες ημερολογιακές, είναι 26,66. Αυτό είναι το ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος ανά ημέρα για τις ημέρες αναστολής. Ακριβώς. Και αφορά τους εργαζομένους με ημερομηνία 7/11. Με ημερομηνία 7/11 λοιπόν, αν κάνουμε την αναλογία, είναι το ποσό 640 ευρώ. Και όχι 800. Και όχι 800. Όσο αφορά τις λεγόμενες κόκκινες περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, όπως το είπαμε, είναι το ποσό 747 ευρώ γιατί θα κάνουν αναστολή με ημερομηνία 3/11. Και υπάρχει ένα τρίτο νούμερο, 534, για κάποιες ειδικές κατηγορίες που είναι οι ξεναγοί, είναι αυτοί που κάνουν χωρίς να κάνει επιχείρηση δήλωση, είναι οι ξεναγοί, είναι κάποιες περιοχές,
μάλλον κάποιοι ξενοδόχοι εποχιακά απασχολούμενοι, ξενοδοχοϊπάλληλοι εποχιακά απασχολούμενοι που βρίσκονται, που βρίσκονται ουδικά σε αναστολή εργασίας 534 ευρώ, είναι οι καλλιτέχνες που κάνουν μόνοι τους δήλωση χωρίς να κάνουν επιχείρηση, προσέρχονται και κάνουν μόνοι τους δήλωση μέσω του συστήματος Εργάνη. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερα νούμερα. 800, 747, 640 και 534. Μάλιστα. Γι' αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Μία επιχείρηση σαφώς με την ανακοίνωση των νέων μέτρων δεν μπορεί να κάνει αναστολή εργασίας από 1η 11ου ας πούμε ή από 2 11ου. Όχι. Όχι βέβαια. Όχι, γιατί παραδείγματος χάρη στην περιφέρεια Πελοποννήσου η ημέρα που μπορεί να κάνει αναστολή είναι 7-11. Μάλιστα. Η πρώτη ημέρα επιβολής. Και μπορεί να κάνουν αναστολή εργασίας, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και οι επιχειρήσεις οι κλειστές και οι πληττόμενες επιχειρήσεις, αυτές που είχαν χαρακτηριστεί πληττόμενες με βάση τη διευρυμένη λίστα των κωδικών αριθμών δραστηριοτήτων του Απριλίου. Μάλιστα. Βγήκε μια πρώτη λίστα, αν θυμούσαστε, το εκείνη την εποχή. Συμπληρώθηκε, προσθέθηκαν και κάποιες άλλες και μπορούν να κάνουν όλες αυτές. Πριν έρθουμε στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες, τι πρέπει να κάνουν, πληττόμενες κτλ., να δούμε τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες για να βγουν σε αναστολή οι εργαζόμενοι τους. Πολύ ωραία. Οι εργοδότες, αρχικά και οι εργαζόμενοι στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής εργασίας, που θα ανοίξουν από ό,τι έχει ανακοινωθεί, για μεν τις κλειστές επιχειρήσεις από 15 Δεκάτου ως 24 Δεκάτου. Ναι. Έτσι, σήμερα δηλαδή δεν μπορεί να βάλει να κάνει μια αίτηση αναστολής. Δεν έχει βγει και ο νόμος άλλωστε, δεν έχει φτιαχτεί και το σύστημα που στέλνουν να φτιαχτεί άμεσα. Για μένα τις κλειστές από 15 ως 24 Δεκάτου και θα καταβληθεί στο τραπεζικό του λογαριασμό η αποζημίωση, να το πούμε και αυτό, από 27 Δεκάτου ως 3 Δεκάτου για να είναι άμεσα στο τέλος του μήνα, δηλαδή, να έχουν πληρωθεί. Για μένα τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αυτές που δεν έχουν κλείσει, θα πρέπει πάλι από 15 Δεκάτου ως 7 Δεκάτου έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε και μάλιστα έχει πει ότι θα πληρώνεται σταδιακά. Η άποψή μου, αυτό όπως το βλέπουμε, η άποψη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, θα είναι ότι αυτή θα καθυστερήσει λίγο η πληρωμή τους. Θα πάει μέσα Δεκέμβρη. Μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, φαντάζομαι να έχει. Και φυσικά για ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ξέρετε, η προηγούμενη εμπειρία, το είπε και ο Πρόεδρος, σε ορισμένα πράγματα μας έχει βελτιώσει. Μπορεί να θέλουμε κι άλλα, αλλά μας έχει βελτιώσει. Έτσι, με πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σε αυτές τις ημερομηνίες που ανακοινώσαμε, που είπαμε από 15 Δεκάτου ως 24 Δεκάτου και από 15 Δεκάτου ως 7 Δεκάτου για τις πληττόμενες, μπορεί να γίνει και διόρθωση ενός φάλματος. Γιατί στην προηγούμενη κατάσταση δεν είχαμε διόρθωση και είχαν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα. Μάλιστα. Δύο ημερομηνίες λοιπόν κρατάμε, 15 Δεκάτου ως 24 Δεκάτου οι κλειστές και από 15 Δεκάτου έως 7 Δεκεμβρίου οι πληττόμενες. Έτσι. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι πότε θα πληρωθούν? Οι εργαζόμενοι, το είπαμε, για τις κλειστές επιχειρήσεις θα πληρωθούν από 27 Δεκάτου, είναι καλό να το πούμε, ως 3 Δεκάτου έχει ανακοινωθεί. Ωραία. Για δε τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι σταδιακή πληρωμή, σταδιακή αποπληρωμή. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι όταν η δήλωση μπορεί να γίνει και μέχρι και τις 7 Δεκάτου, νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα έχει τελειώσει στα μέσα Δεκέμβρη, μέχρι τις 15, είναι εκτίμηση δική μας, μέχρι τις 15 Δεκέμβρη, ελπίζουμε, και πρέπει να έχει τελειώσει, αν το θέλετε, και εν όψη των Χριστουγέννων, αλλά και να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν χρήματα για να καλύψουν τις άμεσες υποχρεώσεις. Ναι. Να έρθουμε τώρα στις επιχειρήσεις και να μιλήσουμε, κύριε Κρητική, για τη μείωση ενοικίου. Σε ποιες περιπτώσεις μια επιχείρηση δικαιούται μείωση ενοικίου? Πολύ ωραία. Το 40%. Πάλι θα πούμε τις δύο ημερομηνίες, τις 3 Δεκάτου και τις 7 Δεκάτου, θα πούμε ότι πριν τις 3 Δεκάτου που για τις κόκκινες περιοχές είχε ανακοινωθεί ότι μόνο οι κλειστές επιχειρήσεις θα πάρουν τη μείωση του ενοικίου, το 40%, το γνωστό 40%. Οι υπόλοιπες, οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα είχαν το δικαίωμα να διαπραγματευτούν με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησής τους, αν δεχόταν και αν ήθελε μια μείωση από 30% και αν. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα λοιπόν, του δεύτερου lockdown, προ τις 7-11, ανακοινώθηκε πλέον ότι και κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις δικαιούνται τη μείωση του 40%
από τους ιδιοκτήτες, είναι υποχρεωτική η μείωση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να τη δεχθεί και ο ιδιοκτήτης σαν αποζημίωση γι' αυτό θα λάβει το 20% της μείωσης, έτσι το 50% του 40%, άρα το 20% της μείωσης θα το λάβει σε χρηματική αποζημίωση ως τις 15. Έχουν πει μέχρι τα Χριστούγεννα, να μην δίνουμε ημερομηνίες, οι οποίες φαντάζομαι και εκεί μέσα Δεκεμβρίου. Το ποσό, ποιο περίπου θα είναι. Θα είναι το ποσό αναλογικό της μείωσης του ενοικίου κατά το 20% της μείωσης. Κατά το 20% του ενοικίου, δηλαδή, κατά το 50%. Δηλαδή μια επιχείρηση που έχει 1.000 ευρώ ενοικίου. Να πούμε, μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. 1.000 ευρώ ενοικίου επιχείρηση δικαιούται μείωση 40%, άρα 400 ευρώ, θα πληρώσει 600. Ο ιδιοκτήτης δικαιούται. Ο ιδιοκτήτης δικαιούται από, από τα 400 ευρώ να πάρει στο λογαριασμό του, να κατατεθούν στο λογαριασμό του τα 200 ευρώ και επιπλέον δικαιούται και ένα άλλο. Και είναι πολύ σωστό αυτό, κατά τη γνώμη μου, το έχει αυτή η μείωση ενοικίων μόνο, όχι η προηγούμενη. Ο ιδιοκτήτης δεν θα φορολογηθεί για το σύνολο του 40%, για το σύνολο των 400 ευρώ, άρα εκεί θα πάρει και πάλι ένα μικρό μπόνους, αφού δεν θα φορολογηθεί. Αν πούμε ότι τα περισσότερα ενοίκια αντιμετωπίζονται με ένα φορολογικό συντελεστή μέχρι 12.015%, έτσι θα πάρει στα 200 επιπλέον ευρώ που δεν θα λάβει στη τσέπη του, άλλο 15%, άρα θα πάρει άλλα 30 ευρώ, έτσι. 200 ευρώ, ναι, θα πάρει άλλα 30 ευρώ. Αυτό θα του μειώσει την απώλειά του, του ενοικίου, τις απώλειες του ενοικίου του 40%, θα του μειώσει ένα ποσοστό 65% τελικά. Θα του έχει επιστρέψει είτε μέσω της καταβολής, της χρηματικής καταβολής από το κράτος, είτε μέσω της ωφέλειας από το φόρο εισοδήματος. Έτσι είναι ένα καλό μέτρο για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, που και αυτοί, όπως και όλος ο κόσμος, θα πρέπει να συμβάλλουν και να κατανοήσουμε την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία ζούμε. Κάποιο άλλο βοήθημα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υπάρχει? Έτσι, για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υπάρχουν και άλλα βοηθήματα, πρώτα απ' όλα να πούμε για τους πολύ γρήγορα, για τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται και αυτή η μείωση στα ενοίκια της πρώτης κατοικίας τους, εφόσον θα είναι σε αναστολή εργασίας και των φοιτητών παιδιών του. Οι αυτοί που είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι, πολύ γρήγορα θα αναφέρω 5-6 θέματα από αυτά. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι θα πάρουν παράταση της ανεργίας τους για 2 μήνες. Ναι. Όσες περιπτώσεις έλεγαν μέχρι και τον Οκτώβριο θα πάρουν παράταση άλλους 2 μήνες και θα πάρουν το επίδομα ανεργίας τους. Έτσι έχουν βγει αρκετά μέτρα. Και όσο αφορά τους επιχειρηματίες, έχουμε, θα πω γρήγορα, τα μέτρα που έχουμε συνηθίσει από το προηγούμενο και θα αφήσω τελευταίο την επιστρεπτεία, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα γίνει μια αναστολή της καταβολής του ΦΠΑ που έχουν τον Νοέμβριο, θα πάει τέλος Τετάρτου, από πρώτη Τετάρτου μετά θα πληρωθεί την Άνοιξη. Μάλιστα. Και φυσικά όλες οι δόσεις, οι ρυθμισμένες δόσεις, να το τονίσουμε, οι ρυθμισμένες δόσεις, θα πάνε και αυτές από 30 Τετάρτου και μετά, άρα θα πληρωθούν και αυτές μετά το Μάη, και άμα είναι ρυθμισμένες θα πάνε, οι δόσεις που θα χαθούν θα αυξήσουν τη ρύθμιση στο τέλος, έτσι ώστε να μένει σταθερό το ποσό το οποίο θα πληρώνει οι επιχειρηματίες και να ανακυκλώνεται, έτσι, να μην ανακυκλώνεται και να πέφτουν η μία ρύθμιση πάνω στην άλλη. Πολύ σημαντικά. Πάω στο τελευταίο όμως, το πιο σημαντικό, αυτό που περιμένουν οι επιχειρήσεις είναι, θα το πω, το ρευστό, τα χρήματα που θα πάρουν σαν επιχορήγηση για να μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτά τα χρήματα θα δοθούν μέσω της επιστρεπτείας προκαταβολής νούμερο 4 τώρα. Μάλιστα. Και όχι με την παλιά διαδικασία που πέρανε και αυτοί και οι επιχειρήσεις πήραν τα γνωστά 800, οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα 600 ευρώ, με συγχωρείτε για την έκφραση, για την περίοδο σαν αποζημίωση λόγω του κλεισίματος ή της πτώσης του τζίρου που είχαν. Οι επιχειρηματίες λοιπόν, οι επιχειρήσεις και οι ατομικές επιχειρήσεις αυτή τη φορά, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενο ή δεν έχουν ταμιακή μηχανή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έλεγα, είναι σε αυτή την κατηγορία, είναι οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις,
θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στην επιστρεπτέα προκαταβολή και θα λάβουν ως εξής κατώτερα ποσά. Για μένα τις πληττόμενες επιχειρήσεις, στο πιο με τα περισσότερα κριτήρια, όσοι έχουν μείωση κύκλου εργασιών σε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2019 μεγαλύτερη του 20% και έχουν και κύκλο εργασιών από 300 ευρώ και πάνω, δηλαδή δεν πιάνει τις πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όταν κάποια επιχείρηση δεν έχει και 300 ευρώ κύκλο εργασιών, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει... Σε εξαιρετικά τραγική κατάσταση. Είναι σε εξαιρετικά τραγική κατάσταση, έτσι. Αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν, με τη μείωση στις πληττόμενες, θα λάβουν κατ' ελάχιστο ποσό 1.000 ευρώ και μετά μέσω των μαθηματικών τύπων αυτό το ποσό θα μπορεί να αυξάνεται. Mm-hmm. Και αδέτες κλειστές επιχειρήσεις, χωρίς να εξετάζεται αν έχουν μείωση ή όχι, του 20% κατ' ελάχιστο, αυτές θα λάβουν κατ' ελάχιστο 2.000 ευρώ τουλάχιστον και από εκεί και πέρα με το μαθηματικό τύπο θα μπορούν να πάρουν περισσότερο. Το σημαντικό θέμα είναι το εξής, ότι από αυτά τα χρήματα που θα πάρουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 4, δεν θα επιστραφεί το 50%. Στην περίπτωση του 1.000 ευρώ, 500 ευρώ, στην περίπτωση του 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για επιχορήγηση του 50%. Να. Και το υπόλοιπο 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής, νούμερο 4, θα καταβληθεί με τη γνωστή διαδικασία μέσα στην πενταετία, με πρώτο χρόνο χάρη και μετά σε 4 χρόνια υπολογίζοντας σε μηνιαίες δόσεις. Είναι ένα καινούριο μέτρο. Θα μου πείτε γιατί δεν δίνει απευθείας 800 ευρώ ή 600 ευρώ ή 500 ή 1.000. Έτσι, νομίζουμε και, ότι το Υπουργείο το έχει σκεφτεί να το εντάξει και αυτό μέσα στα ΕΣΠΑ, στα συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια, ώστε να μπορέσει να μην επιβαρύνει, να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Έτσι, στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης για την ακρίβεια. Mm-hmm. Κύριε Κρητικέ, σαφώς και πέφτει επιπλέον βάρος στους λογιστές, εσάς. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Εξής, ναι. Δεν το συζητάμε. Να σας ρωτήσω πόσο δισεκατομμύρια ευρώ πιστεύετε, έτσι, μια πρώτη εκτίμηση, και αν μπορούμε βεβαίως να την κάνουμε, ποιο θα είναι το κόστος του δεύτερου απαγορευτικού. Το δεύτερο απαγορευτικό, πολύ ωραία, να ξεχνάμε και τη λέξη lockdown για να μιλάμε με στην... Άλλωστε το είπε ο καθηγητής, ο κ. Μπαμπινιώτης. Ακριβώς. Να μιλάμε για απαγορευτικά, είναι πολύ πιο ορθό και κατά τη δική μου εκτίμηση, να μιλήσουμε για να πούμε ότι από ό,τι έχει εξαγγελθεί, το κόστος αυτό θα αγγίξει τα 3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Με τη μορφή επιχορήγησης, με τη μορφή επιστρεπτέων καταβολών, με τη μορφή των συνεργαζόμενων, σε ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Όλο αυτό το κόστος υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Έτσι. Οι προοπτικές της οικονομίας από εδώ και στο εξής, ποιες είναι? Το ακούτε από τους καθήλυνα αρμόδιους, το ακούσαμε πριν από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, θα το ακούσετε και από εμάς. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολες οι προοπτικές της οικονομίας. Θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε τα σημερινά δείγματα με το εμβόλιο που εμφανίζει το 90%, έτσι, που καλύπτει το 90% της Pfizer, έτσι, αλλά και τα δείγματα με την πτώση των κρουσμάτων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μετά τις 30/11 δεν θα έχουμε προβλήματα. Για να μην εθελοτυφλούμε όμως, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος έχει πρόβλημα, μπορεί αυτά να παραταθούν, έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία πλέον να αναπτύξει, όπως είπαμε, αναστολές κτλ. Θα πρέπει και το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών να σταθούν δίπλα στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πλέον έχουν πολύ μεγάλο θέμα μετά το δεύτερο απαγορευτικό. Mm-hmm. Κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, αγαπητή μου κυρία Μακεδονοπούλου, απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος, όπως είναι δομημένη η ελληνική οικονομία, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να στηριχτούν, γιατί μέσω από αυτές στηρίζουμε και τους εργαζόμενους, έχουμε την λεγόμενη κοινωνική συνοχή. Mm-hmm. Αν δεν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, τότε τα προβλήματα στην κοινωνία γενικότερα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και θα συσσωρευτούν. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται Χριστούγεννα. Μετά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το καλοκαίρι. Αν και το επόμενο καλοκαίρι
δεν πάει καλά οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι απασχολούμενοι στον επισκεπτισμό πλέον θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει γενναία το κράτος, αν συνεχιστεί, ας μην κάνουμε όμως δυσίωνες προβλέψεις, αν συνεχιστεί όμως γενναία το κράτος θα πρέπει να καλύψει το κόστος των επιχειρήσεων. Είπαμε ότι τους χαρίζει το 40% των ενοικίων. Εκείνος ο χριστιανός, ο επιχειρηματίας, ο έμπορος, πώς θα πληρώσει το υπόλοιπο 60 αν δεν έχει πράξει μία δραχμή. Τρέχουν τα έξοδα. Πώς θα πληρώσει το ρεύμα, τη ΔΕΗ. Πρέπει να τα πούμε αυτά και πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Έτσι, και πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα ποσά επιχορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις, προς τους επιτευγματίες για να μπορέσουν να στηριχθούν. Πολύ σωστό αυτό που λέτε, και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα έβλεπα στο διαδίκτυο ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πληθαίνουν οι φωνές συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας, εμπόρων με μικρές επιχειρήσεις που λένε πως δεν πάει άλλο, κάπως πρέπει να στηριχθούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και βεβαίως εμείς οι καταναλωτές να στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να το κάνουμε σε αυτό το και σε αυτό το απαγορευτικό μάλλον. Σήμερα έκανε μια παρέμβαση και το ΠΕΣΠ, τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου κάνανε μια παρέμβαση και είπαν το εξής απλό, που και αυτό πρέπει να γίνει, ήδη έχουν αρχίσει και το επεξεργάζονται και το δέχονται. Δεν μπορεί τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα σούπερ μάρκετ, να πουλάνε εκτός από είδη πρώτης ανάγκης, να πουλάνε και άλλα είδη και ρουχισμού. Εδώ έχουμε κλείσει. Τη στιγμή που δεν έχουν, είναι κλειστές οι επιχειρήσεις συγκεκριμένες, έμπνευσης, υπόθεσης κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ενιαία για όλους. Ας σταματήσουν οι μεγάλες αλυσίδες. Μπορεί εδώ στις περιοχές μας στην Πελοπόννησο να μην τα έχουμε. Εγώ έχω πάει σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, σε μεγάλη αλυσίδα, να μην πούμε το όνομα, η οποία που έχει και έπιπλα, έχει όλα τα είδη ρουχισμού. Έχετε πάει και εσείς, τα γνωρίζετε. Φανταστείτε, αυτή η επιχείρηση είναι ανοιχτή και η δίπλα, το μικρό μαγαζί έχει κλείσει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει κάθετα να το δει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Κριτική, δεν είπαμε τι θα γίνει με τις επιταγές. Γνωρίζουμε κάτι. Μπράβο. Έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, ότι θα ψηφίσουν ένα πλαίσιο για τις επιταγές. Για τις επιταγές που λήγουμε στο Νοέμβρη, ώστε και αυτές να πάνε αργότερα. Εμείς από το προηγούμενο απαγορευτικό είχαμε πει και έχουμε πει ότι αυτό δεν πρέπει να μεταφέρεται από τον εκδότη των επιταγών, το πρόβλημα που έχει μια επιχείρηση που έχει κλείσει, στον κομιστή, σε αυτόν που κομίζει την επιταγή στην τράπεζα για να πληρωθεί και να του λέει: έχεις πουλήσει τα εμπορεύματά σου, έχεις κανονίσει να πληρωθείς 30%, αλλά θα πάρεις τα χρήματα. Αυτό το κόστος πρέπει να βγει με μια μορφή χρηματοδότηση, κατά την άποψή μας, από τις τράπεζες. Μέσω φυσικά του Υπουργείου, μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω της κυβέρνησης, για να μπορέσουν να καλυφθεί και οι κομιστές και να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας, κύριε Κριτικέ, σήμερα. Αφού σας ευχαριστήσω, εμείς σαν Οικονομικό Επιμελητήριο θέλουμε να σας πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, και δεν ξεχνάμε, παρά τα απογορευτικά, πρέπει να λέμε και άλλα θέματα. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για το, κατά την απόψή μας, για τον κοροναϊό. Πρέπει να τονίζουμε και να υπενθυμίζουμε κάποια κακό σχήματα που έχουν συμβεί να μπορέσουν να διορθωθούν. Ολόκληρο ο οικονομικός κλάδος δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Ήταν η θλιβερή στιγμή που τον Βρήτανη της Ναυαρχίδας των Οικονομικών Πανεπιστήμιων στην Ελλάδα, τον Δημήτρη τον Μπουραντώνη, έτσι, κάποιοι του κρεμάσαν, αφού βανδαλίσανε το χώρο που εργάζεται καθημερινά και κοσμοί, του κρεμάσαν μια ταμπέλα με το σύνθημα αλληλεγγύη, αν θυμάμαι και εγώ, στις καταλήψεις. Αυτό αποτελεί μια πράξη ντροπής, βάλει ευθέως κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελεύθερης σκέψης. Ελεύθερη σκέψη που είναι στα πανεπιστήμια, που πρέπει συνεχώς να την προασπίζουμε και να την προάγουμε. Αναμένουμε την αντίδραση κάθε ελεύθερου και σκεπτόμενου ανθρώπου, κάθε Έλληνα που αγαπά το δημόσιο πανεπιστήμιο και την ελευθερία του λόγου. Θέλουμε η κυβέρνηση να μην ξεχάσει, παρά το απογορευτικό, να προχωρήσει άμεσα και γρήγορα όσο έχει εξαγγείλει, και
Τέλος πάντων, αυτά τα θέματα στα δημόσια πανεπιστήμια, όσοι έχουν παιδιά που φοιτούν στα πανεπιστήμια, με καταλαβαίνουν, ή όσοι έχουν περάσει από τα έδρανα των πανεπιστήμιων, θα πρέπει πλέον να σταματήσουν για να μπορέσει το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι εκεί που του αξίζει, το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο να είναι στις θέσεις που του αξίζει. Πολύ σωστή η εκτίμησή σας, η παρατήρησή σας. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κριτικέ, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλά. Καλό βράδυ.